Σαν σήμερα το 1809 θα έρθει στη ζωή ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τους συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία, ο Λουί Μπράιλ. Γάλλος εκπαιδευτικό που τελειοποίησε το σύστημα γραφή των τυφλών, το γνωστό σύστημα Μπράιγ. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο εάν ο άνθρωπο δημιουργεί. Το 1884 θα ιδρυθεί στο Λονδίνο η Φαβιανή Εταιρεία, μια ομάδα ανθρώπων ειδικευμένων στο μαγείρεμα φάβα με πρωτοποριακέ τεχνικέ ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη του γνωστού λάκου στη μέση. Κάποιοι λένε πω επρόκειτο για κίνημα Βρετανών διανοούμενων και μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά εμά μα αρέσει εκείνο με τη φάβα. Το 1885 πραγματοποιεί είτε στην Άιωβα των Ηνωμένων Πολιτειών η πρώτη εγχείρηση κολικοειδίτητα. Δίχω ρεύμα, οπότε χωρί ειδικό φωτισμό, δίχω τεχνική υποστήριξη, δίχω ταυτόχρονε μετρήσει κατάσταση ζωτικών οργάνων, δηλαδή σαν να βάζει έναν σκιέρ να κατέβει την πλαγιά ενό αμόλοφου και να τα καταφέρνει δίχω να πέσει ή να βουλιάξει. Στι 4 Ιανουαρίου του 1896 η Γιούτα γίνεται η 45η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα έχουμε φτάσει τι 50, λίγη υπομονή και τι φτάνουμε και τι 60. Ζωή να έχουμε να πεθάνουμε για χάρη τη ελευθερία εμεί οι υπόλοιποι. Το 1914, σαν σήμερα, θα επιστρέψει στο Μουσείο του Λούβρου η Μόνα Λίζα που είχε κλαπεί τρία χρόνια νωρίτερα. Την ημέρα τη επιστροφή τη δήλωσε. Είμαι πολύ συγκινημένη ήταν τα τρία πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου. Επιστρέφω στο σπίτι μου. Το 1954 ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του ηχογράφηση για να δημιουργήσει ένα δίσκο με δύο τραγούδια δώρο γενεθλίων για τη μητέρα του. «Αχ τι γλυκό, λίγο βραχνό σε άκουσα παιδί μου», του είπε. «Έχει γούστο να πήγες χειμωνιάτικα στο στούντιο δίχως ζακέτα». Σαν σήμερα το 1960 θα γεννηθεί ο Μάικλ Στάιπ, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτής και φυσικός ηγέτης του συγκροτήματος REM. Την ίδια εκείνη ημέρα μέρα θα σκοτωθεί σε τροχείο δυστύχημα ο Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος Αλμπέρ Καμί, ένας εκ των ιδρυτών του παραλογισμού, είπε ο Καμί. Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση «Ναι» χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Το 1965 θα φύγει από τη ζωή ο T.S. Eliot, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, ο βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνία το 1948. Είπε ο Έλιωτ: Μόνο αυτός που ρισκάρει να πάει πολύ μακριά μπορεί να ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να πάει κανείς. Το 1967 οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους που φέρει το όνομά τους. Περιέχει τις επιτυχίες Break On Through, Alabama Song, Light My Fire και παρόλο που ήταν μόνο η αρχή το The End. Σαν σήμερα το 1970 οι Beatles χωρίς την παρουσία του John Lennon ξαναγράφουν τα φωνητικά και ένα σόλο κιθάρας για το τραγούδι του Paul McCartney Let It Be. Είναι και η τελευταία εμφάνιση των Beatles ως συγκρότημα. Ας είναι. Μια χαρά μας εντροφεύουν και αυτά που προλάβατε πριν σβήσει η φλόγα. Στις 4 Ιανουαρίου του 2010 εγκαινιάζεται στο Ντουμπάι ο ψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο, τον Μπούρτς Χαλίφα, γνωστό και ως Μπούρτς Ντουμπάι, με ύψος 828 μέτρα. Μια καινούργια βαβέλ κάθε τόσο να τεντώνουμε για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε αν τεντώσουμε τις μύτες του εγώ μας. Και κάπου εδώ έφτασε το τέλος και του σημερινού σαν σήμερα αλλιώς. Μέχρι τα αυριανά που θα δούμε μαζί αλλιώς, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.